Πάμε πανελλαδικές. Βάλια, χιλιάδες υποψήφοι ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά από μια ιδιαίτερη χρονιά για τα παιδιά, για τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμα μία ιδιαίτερη εξεταστική. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία στη γλώσσα των αριθμών λοιπόν, αναφορικά με τις πανελλαδικές και τα κριτικόπουλα. 6.477 κριτικόπουλα από αύριο ρίχνονται στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων. Στο Ηράκλειο βλέπουμε τα νούμερα. 3.231 υποψήφοι, 1.630 στα Χανιά, 864 στο Ρέθυμνο, 752 στο Λασίθι. Αύριο ξεκινάνε, παρνάμε στην επόμενη κάρτα. Οι μαθητές λοιπόν των επαγγελματικών λυκείων, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, κοινό και για τους μαθητές γενικών λυκείων 3 Ιουνίου. Τι απαγορεύεται να κρατούν οι μαθητές μαζί τους? Κινητό, τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κομπιουτεράκια και διορθωτικό. Ενώ τι επιτρέπεται? Ναι. Ξύλο, μαύρο ή μπλε, μολύβι, μάλιστα, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα, μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Δεν πρέπει να ξεχάσουν τέλος το δελτίο του εξεταζόμενου. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγο στο Χαμόγελο του Παιδιού. Διαχείριση άγχους, σωστά. Ένα θέμα το οποίο μέσα σε 4-5 λεπτά πρέπει να το καλύψουμε. Με την κυρία Παπαδάτου, να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Οδυσσέα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο με το κινητό εργαστήρι του οργανισμού ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα έτσι, να συζητήσουμε στις καμιστείς. Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους αυτά τα δύο τελευταία 24 ώρα, κάτι λιγότερο από 24-48 ώρες για αυτούς που μείνουν την Παρασκευή, έστω και στο παραένα? Για πείτε μας, κωδικοποιημένα. Νομίζω ότι η βοήθεια αυτές τις ώρες εστιάζει σε πολύ βασικά και πρακτικά βήματα της καθημερινότητας, την ξεκούραση των παιδιών, τον ύπνο τους, τη διατροφή τους, την αγκαλιά, τα λόγια υποστήριξης και δύναμης και ενσύχωσης. Και νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για αυτές τις μέρες. Δεν είναι ώρα για κριτική, δεν είναι ώρα για να βρούμε και να τονίσουμε τα λάθη, τις ελλείψεις, τα κενά που υπάρχουν. Είναι η ώρα απλά για να δώσουμε δύναμη και κουράγιο στα παιδιά, να τα βοηθήσουμε στην καθημερινότητά τους όσο πιο ομαλά γίνεται να κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Είναι λύση, διαβάζω, 12, 13, 14 ώρες προκειμένου να προετοιμαστώ, ή να περάσει η φιλοσοφία ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, πάμε σε μία μικρή επανάληψη και δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό? Θα έλεγα ότι δεν είμαστε εμείς ίσως οι καταλληλότεροι να προτείνουμε την καλύτερη λύση για κάθε παιδί. Οπότε το κάθε παιδί ξέρει το ρυθμό και τον τρόπο διαβάσματος. Κάποια παιδιά έχουν το χαρακτήρα ίσως της τελευταίας στιγμής, κάποια παιδιά έχουν πιο συστηματικού διαβάσματος και μελέτης και επαναλήψεων. Σίγουρα πάντως δεν είναι ο δικός μας ρόλος να εμπλακούμε αυτή τη στιγμή πώς θα πάει ένα παιδί να δώσει εξετάσεις. Εμάς ο ρόλος μας ως γονείς, ως φροντιστές των παιδιών, είναι να τα υποστηρίξουμε στη διαδικασία των εξετάσεων, τονίζοντάς τους ότι είναι απλά ένα βήμα κι αυτό στην υπόλοιπη ζωή τους. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ίσα-ίσα που ακολουθούν πάρα πολλοί δρόμοι και μονοπάτια που μπορούν να ακολουθήσουν και με πολλές άλλες εξετάσεις και χωρίς εξετάσεις. Σημασία έχει να έχουμε αυτή τη στιγμή παιδιά υγιή, ψυχικά, σωματικά, που θα έχουν το στένος να αντιμετωπίσουν άλλη μια εξέταση από τις πολλές που θα έρθουν. Και μιλάμε βεβαίως για χιλιάδες κριτικόπουλα, 6.477 κριτικόπουλα για τις πανελλήνιες, την ώρα βεβαίως που αυτές τις μέρες δίνουν εξετάσεις και οι μαθητές των γυμνασίων, προαγωγικές και απολυτήριες, αλλά και των λυκείων. Κυρία Παπαδάτου, αν ένα παιδί, αν ένας υποψήφιος σας πάρει τηλέφωνο στο Χαμόγελο του Παιδιού και ζητήσει τη βοήθειά σας, λόγω άγχους, λόγω πίεσης, λόγω στρες, τι έχετε να του πείτε? Καταρχάς το προτρέπουμε σε όλα τα παιδιά, είμαστε στη διάθεσή τους όλο το 24ωρο, στο 1056 και μέσω του ΣΑΤ του 1056 μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν έστω και για μια ανακούφιση, μια αποφόρτιση. Θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτό που απασχολεί το παιδί, αν είναι η διαδικασία των εξετάσεων, αν είναι το περιβάλλον που μπορεί να μην είναι υποστηρικτικό αυτές τις μέρες. Οπότε ανάλογα με το αίτημα και το τι χρειάζεται εκείνη την ώρα, τι ανάγκη μας εκφράζει το παιδί, θα καταφέρουμε μέσα από εξειδικευμένους ανθρώπους να του δώσουμε την κατάλληλη υποστήριξη για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Κυρία Παπαδάτου, βέβαια, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το μήνυμά σας, για την προτροπή σας. Από τη μία δεν χρειάζεται άγχος, αυτό έχω να πω εγώ βέβαια, το λένε και οι ειδικοί. Απ' την άλλη, ακόμα και μία αποτυχία να προκύψει, να έρθει μπροστά μας, δεν τελειώνει, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
χιλιάδες ευκαιρίες αυτά τα παιδιά θα έχουν. Έχουν και την επιλογή. Να μάθουμε πολλά και από τα λάθη και τις αποτυχίες. Βέβαια, έχουμε να μάθουμε βέβαια. Πολλά πράγματα για το πώς να γίνουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι έχουν πετύχει φοβερά πράγματα από λάθη, παραλήψεις. Μάλιστα. Και λάθος δρόμο που πήραν. Να είστε καλά, κυρία Παπαδάτου, την καλησπέρα μας. Δεν τελειώνει λοιπόν τίποτα. Τα καλύτερα είναι τώρα μπροστά. Αυτό ακριβώς. Έχουμε να πούμε. Ακόμα μία αποτυχία θα φέρει στην πορεία, να το ξέρετε, δεκάδες επιτυχίες. Και τι λένε και οι παλιοί γενικά, κάθε τι για καλό γίνεται. Κάθε εμπόδιο για καλό, έτσι. Πρέπει να γίνει, οπότε δεν έχουμε άγχος και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας.